Νομίζω ότι η εξέλιξη ήταν πολύ ευνοϊκή για σας και θα έλεγα περισσότερο για την οικογένεια του Άρη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι? Για να είμαι ειλικρινής, εγώ την περίμενα την εξέλιξη αυτή, αλλά είναι σημαντικό να γίνει και επίσημα. Mm-hmm. Παρουσιάσαμε όλα τα έγγραφα αυτά που αποδεικνύουν ουσιαστικά αυτά που λέγαμε εμείς τόσο καιρό, και τώρα θα πάρει το δρόμο τους. Το σημαντικό είναι ότι τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι και μπορούμε τώρα πάλι να ασχοληθούμε με τα επιχειρηματικά μας και με τα θέματα του Άρη, γιατί έχουμε μείνει πίσω στο πλάνο μας. Αν θυμόσαστε καλά, είχα μιλήσει για πενταετία. Αυτό μας έχει ρίξει 18 μήνες πίσω περίπου. Είναι αλήθεια, ναι. Και θα πρέπει λοιπόν να ξαναμπούμε δυνατά στο συγκεκριμένο κομμάτι, ώστε και με τα επιχειρηματικά μας αλλά και τα θέματα του Άρη να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη του κόσμου. Mm-hmm. Και θα τα πούμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Πείτε μου κάτι, πόσο σας είχε ανησυχήσει αυτή η υπόθεση, κύριε Λάσκαρη, γιατί δεν ήταν και τόσο απλή, έτσι δεν είναι? Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ότι με είχε ανησυχήσει, απλώς δεν καταλάβαινα τη διαδικασία, διότι αν πράγμα αυτό γινόταν στην Αγγλία θα είχε απορριφθεί από την αρχή, αλλά καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα οι διαδικασίες είναι διαφορετικές και από τη στιγμή που το εξήγησαν δεν ανησυχούσα ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Απλώς έπρεπε και εγώ να περιμένω τη διαδικασία. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θα είναι ουσιαστικά πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Arena FM στους 89 και 4.